Κύριε Νέε Δήμαρχε Αραδίπου, κύριε Ευαγγελίδη, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Δημοτικό Μέγαρο της Αραδίπου. Ήρθαμε να σας γνωρίσουμε, να σας δούμε και να μας μιλήσετε για την πόλη σας. Πόσους κατοίκους έχει η πόλη σας? Καταρχήν να σας καλωσορίσω στην πόλη μας. Ευχαριστώ για τη συνέντευξη και την προβολή που κάνετε του Δήμου μας. Ο πληθυσμός της Αραδίπου είναι 20.000 με την τελευταία αναπογραφή και είναι ο μεγαλύτερος Δήμος σε έκταση της Κύπρου. Η πόλη σας εδώ, πέραν από τα ωραία που έχετε, καταστήματα, ταβέρνες, τη ζωή της πόλης σας, θέλω να μου πείτε και να μου μιλήσετε τα σχέδιά σας που έχετε, τα τουριστικά σας σχέδια περισσότερο, γιατί εμείς είμαστε μια τουριστική έκδοση που θέλουμε να δώσουμε μήνυμα στο έξω κόσμο, ώστε να σας επισκεφτεί, να σας γνωρίσει και να δει την Αραδίπου, μια άλλη πόλη, η οποία αξίζει τον κόπο να μείνει εδώ, να αγοράσει, να επενδύσει. Έχει κόσμο που ενδιαφέρεται. Μιλήστε μου λίγο για την πόλη σας και πέστε μου τα σχέδιά σας σαν νέος δήμαρχος, τι έχετε να κάνετε. Κοιτάξτε, από πλευράς επενδύσεις υπάρχει έδαφος στην Αραδίπου να επενδύσουν οποιοδήποτε επενδυτές. Γεωγραφικά η Αραδίπου βρίσκεται στο κέντρο της Κύπρου. Τέμνονται όλα τα highways έξω από την Αραδίπου. Οπότε για επενδύσεις από άλλες χώρες προσφέρεται πάρα πολύ. Ήδη έχω κάνει δύο επαφές με δύο επιχειρηματίες Κύπροι που εδρεύουν στο εξωτερικό για να επενδύσουν στην Αραδίπου. Ελπίζω να καταφέρουμε να τους πείσουμε να έρθουν στην Αραδίπου, εάν και εφόσον δουν και ήδη ότι θα είναι προς το συμφέρον τους. Τώρα για τουριστικά, καθεαυτόν τουριστικά, η Αραδίπου δεν είναι μια τουριστική πόλη, όμως προσφέρεται. Υπάρχει η λαϊκή γειτονιά η οποία προσπαθούμε να την βελτιώσουμε. Υπάρχει το Μουσείο Λαοκαγραφικών, οπότε θα μπορούμε να φιλοξενούμε κόσμο, να δει την λαϊκή τέχνη, να δει πώς ζούσαν οι προγόνοι μας. Ακόμα και τους Κύπριους προσφέρεται, που έχουμε κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ελκύσουμε κόσμο να έρθει στην Αραδίπου και στη συνέχεια να αφήσουν και χρήματα, που είναι και ο πρώτερος σκοπός. Πιστεύετε ότι θα δημιουργηθούν στο μέλλον τουριστικά καταλήμματα εδώ για διαμονή αυτού του κόσμου? Ένα από τα σχέδια μας με τους επενδυτές είναι αυτό. Εκεί που θα επενδύσουν θα έχει τουριστικά καταλήμματα. Οπότε να προσφέρεται για τους τουρίστες ή οποιουσδήποτε να μπορούν και να διαμείνουν. Φημίζεται ότι η Αραδίπου, σαν Δήμος, κάνει τους πρώτους γάμους, τους περισσότερους, στην Κύπρο. Σχολιάστε μου το. Κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσους γάμους κάνουν οι άλλοι Δήμοι. Σίγουρα είναι από τους μεγαλύτερους Δήμους. Ο λόγος είναι η εξυπηρετήση που έχουμε. Φυσικά θα πω και τα μυστικά που φέρνουμε τον κόσμο μας. Όμως είμαστε ένα από τους μεγαλύτερους Δήμους στους γάμους. Από ποιες χώρες κάνετε γάμους συνήθως? Οι περισσότεροι είναι από το Ισραήλ. Και από άλλες χώρες? Από άλλες χώρες είναι λιγότεροι. Οι περισσότεροι είναι από το Ισραήλ. Ποιες χώρες είναι οι άλλες? Πιάνουμε μερικούς από την Αγγλία, αλλά όχι τους περισσότερους. Οι περισσότεροι είναι από το Ισραήλ. Η μεγαλύτερη αγορά μας είναι από το Ισραήλ. Έχετε εκλεγεί σαν δήμαρχος. Πώς βλέπετε την καριέρα σας την επόμενη πενταετία, ποια είναι τα σχέδιά σας και ποιες σκέψεις και έχετε ετοιμάσει ώστε να δημιουργήσετε την Αραδίπου πιο προχωρημένη και να έχει καλύτερες μέρες? Υπάρχει ένα προεκλογικό πρόγραμμα το οποίο με αυτόν έχω εκλεγεί. Θα προσπαθήσω, που είμαι σίγουρος σε μεγάλο βαθμό θα μπορεί να υλοποιηθεί. Λέω θα μπορεί να υλοποιηθεί λόγω του ότι υπάρχει κρίση και εξαρτώνται και πολλά από την κυβέρνηση. Αυτά που έχουν εξαγγελθεί ήδη αρχίσαμε και υλοποιούμε, όπως παραδείγματος χάρη το Γραφείο Εξυπηρετήσεις του Δημότη, το οποίο είναι έναν εργαλείο προς τους δημότες που θα ανεβάσουμε την ποιότητα ζωής των δημοτών μας, διότι θα εξυπηρετούνται άμεσα και θα γράφονται τα παράπονα τους, οπότε θα έχω και πρόσβαση στα δήμαρχος και θα βλέπω τι γίνεται στο Δήμο μας. Πέραν τούτου, είναι τα έργα υποδομής τα οποία πρέπει να υλοποιήσουμε και θα προχωρήσουμε. Ήδη έχω κάνει κάτι επαφές με κάποια υπηρεσιακά γραφεία ενότητα του κράτους για να τροχιοδρομήσουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί. Κύριε Ευαγγελίδη, κύριε Δήμαρχε Αραδίπου, σήμερα σας ευχαριστούμε για αυτήν τη συνέντευξη. Είναι εμείς ο τουριστικός τύπος και το Hellenic TV στο Λονδίνο. Σίγουρα είμαστε παρά το πλευρό σας να σας καλύπτουμε και να σας βοηθάμε στην κάθε στιγμή. Καλές επιτυχίες. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η Αραδίπου είναι ανοιχτή όποτε θέλετε. Να την προβάλλετε και να προβληθούμε και εμείς μέσα από το έργο μας. Σας ευχαριστώ.